θα μιλήσουμε για αυτά με τον υπεύθυνο, τον ιδιοκτήτη της Ακαδημίας στην Αθήνα, τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Πώς πηγαίνει και η Ακαδημία, πώς πήγαν τα παιδιά? Δόξα τω Θεώ, ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μας λίγο, καταρχάς πώς προχωράει η συνεργασία με τον, με τον ΠΑΟΚ, καθαρά με τη δική σας Ακαδημία, το ΠΑΟΚ Κόσμος Κλαμπ, αλήθεια Κολωνός που είναι ακριβώς? Κέντρο. Στο κέντρο. Ο Κολωνός είναι στο κέντρο, δηλαδή είμαστε 300 μέτρα από τον Κηφισό, από τα υπεραστικά λεωφορεία του Κηφισού και 300 μέτρα από την Λένορμαν, μία από τις κεντρικότερες αρτηρίες εδώ της Αθήνας. Και κάτω από το Περιστέρι, ας το πούμε έτσι. Α, είστε προς το δυτικά λίγο. Δυτικά είμαστε, ναι. Ναι, ναι. Πώς προχωράει η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ? Πριν πάμε σε ανακοινώσεις που έγιναν για το τι σημαίνει αθλητικό κέντρο, προπονητικό κέντρο. Από τα Χριστούγεννα του 2012 που επισημοποιήθηκε η συνεργασία μας, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις πριν, κυρίως και περισσότερο μας πήρε λίγο χρονικό διάστημα για να επισημοποιήσουμε τη συνεργασία μας από το να μας έλεγχε ο ΠΑΟΚ για το που θα δώσει το όνομά του. Εγώ βέβαια που είμαι μέσα στη δουλειά και συνέχεια παρατηρώ και μαθαίνω το τι κάνει κάθε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες, άρα έμενε να δει και ο ΠΑΟΚ με ποιον θα συνεργαστεί στην Αθήνα, ούτως ώστε να βρει κάποιον άνθρωπο, κάποιο μάλλον αθλητικό κέντρο που θα είναι σωστό και θα μπορεί να έχει το σήμα του ΠΑΟΚ και να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς είμαστε από το 2000 με τις ακαδημίες σαν αθλητικό κέντρο, σε μια έκταση 20 στρεμάτων και οι εγκαταστάσεις, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι γύρω στα 850 τετραγωνικά που έχουμε εκτός όλων των άλλων και δικό μας εργομετρικό κέντρο. Από εκεί και πέρα, με τον ΠΑΟΚ έχετε ξεκινήσει από αρχές του 2013 δηλαδή. Από εκεί τέλος... και πέρα, όταν βγάλαμε κοντά στα Χριστούγεννα του 2012 ότι θα συνεργαστούμε, από τον Σεπτέμβρη του 2013 ξεκίνησε και επίσημα η Ακαδημία μας σε συνεργασία και τα παιδιά φέρανε στις εμφανίσεις τους το σήμα του ΠΑΟΚ. Η συνεργασία δηλαδή, το πλέον χαρακτηριστικό προφανώς δεν είναι ότι φορά το σήμα του ΠΑΟΚ, έχετε και πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Προπονητικά, πώς εξηγείτε, πώς ορίζεται αυτή η συνεργασία? Η συνεργασία ορίζεται ως εξής, ότι τα παιδιά τα οποία θα φοιτούν και θα μαθαίνουν ποδόσφαιρο και όχι μόνο στην Ακαδημία μας, γιατί τα μικρά παιδιά δεν είναι απλά να τα μάθεις ποδόσφαιρο, πρέπει να τα εντάξεις και στο κοινωνικό σύνολο, να τους μάθεις την ομαδικότητα, να τους μάθεις το σεβασμό προς τον απέναντι συναθλητή τους, όταν συναγωνίζονται μαζί, να τους μάθεις το σεβασμό και στον ίδιο τον συναθλητή τους όταν είναι στην ίδια ομάδα, είναι ένα πολύ πολύ πολύπλευρο θέμα και από εκεί είναι πέρα, μεγάλη ευθύνη, σαφώς είναι σαφώς μεγάλη ευθύνη, διότι έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, δεν έχουμε να κάνουμε με μεγάλους που έχουν κατασταλάξει και είτε μας κάνουν είτε δεν μας κάνουν, ορίζουμε αν θα τους έχουμε δεν τους έχουμε. Εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι τα παιδιά τα οποία έρχονται είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε σωστές, τις όσο το δυνατόν καλύτερα, τις σωστές κατευθύνσεις για να ενταχθούν σε ένα κοινωνικό σύνολο, να ενταχθούν σε έναν αθλητικό οργανισμό και να μπορέσουν να μάθουν σωστά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και τη μετέπειτα πορεία. Ξέρετε, δεν μπορεί να μην γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι αργότερα θα είναι άνθρωποι, θα είναι άνθρωποι της κοινωνίας, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν να πάρουν αποφάσεις είτε για τη ζωή τους είτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτό προσπαθούμε σε συνέχιση της οικογένειας του κάθε παιδιού να είμαστε και εμείς αρρωγοί και να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά που πρέπει να περάσουμε. Από εκεί και πέρα. Όλοι θα γίνουν παοξίδες όσοι είναι εκεί στην Ακαδημία. Αυτό δεν μπορώ να το εγγύθω. Ναι. Διότι εμείς είμαστε ένα αθλητικό κέντρο που δεχόμαστε όλα τα παιδιά. Ναι, δεν μπορούμε. Προφανώς, ναι. Ναι. Και τώρα, το αν θα γίνουν όλοι παοξίδες, αυτό
Κανένας δεν μπορεί να το εγγυηθεί σε καμία ακαδημία οποιασδήποτε ομάδος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Εκείνο όμως που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι θα βλέπουν και θα σέβονται και θα αγαπάνε, θα μάθουν να αγαπάνε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι πολύ, είμαι πολύ σαφής σε αυτό. Πείτε μας τώρα λίγο πώς επεκτείνεται η συνεργασία και τι σημαίνει προπονητικό κέντρο, γιατί αυτό ανακοινώθηκε προχθές. Ναι. Προπονητικό κέντρο σημαίνει το εξής. Εκτός του ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κατεβαίνουν συχνά, είτε γίνεται γνωστός στους γονείς είτε δεν γίνεται γνωστός στους γονείς και παρακολουθούν τις ακαδημίες μας για το πώς πηγαίνουν, πώς μαθαίνουν, ποια είναι η εξέλιξη των παιδιών. Εγώ πριν από 1,5 μήνα είχα στείλει και 2 παιδιά επάνω. Θα σε το ρωτούσα, ναι. Τα οποία κάνανε προπόνηση για 4 μέρες φιλοξενούμενοι από τον ΠΑΟΚ και οι γονείς και τα παιδιά και κάνανε προπόνηση μαζί με τις ακαδημίες, με την πρώτη ομάδα δηλαδή. Τι ηλικίες, για τι ηλικίες μιλάμε? Το 2003. Μάλιστα. Τα παιδιά πήγανε πάρα πολύ καλά τότε. Είναι μέσα στους 10 επόμενους επιλαχόντες για να δούμε την εξέλιξη, ούτως ώστε να δούμε αν κάποια στιγμή θα ανέβουν και θα ενταχθούν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ, διότι δεν είναι λίγο πράγμα να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο κάποιοι αθλητές που στέλνεις εκεί. Αφού λοιπόν υπάρχει ο μόνιμος έλεγχος των παιδιών που φοιτούν στην ακαδημία μας, από εκεί και πέρα επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα και θα πούμε το εξής. Θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου και θα ζητήσουμε από τις ομάδες, από το σωματεία ή από τα αθλητικά κέντρα τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα, να μας στείλουν τα παιδιά που νομίζουν ότι έχουν κάποιο ταλέντο, που μπορούν να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια το ποδόσφαιρο, και από εκεί και πέρα εμείς, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, θα επιλέξουν κάποιες μέχρι ένα νούμερο 15 παιδιά στην κάθε ηλικία που θα κατεβαίνουν σε συγκεκριμένες χρονικά στιγμές για 3-4 μέρες κάθε φορά, που θα κάνουν προπόνηση και θα μαθαίνουν τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ, θα κάνουν προπόνηση με τους προπονητές του ΠΑΟΚ και θα τα έχουν περισσότερο υπό ακολούθηση. Δηλαδή το δικό σας αθλητικό, το δικό σας, η δική σας ακαδημία θα είναι η βάση ώστε να συγκεντρωθούν αρκετά παιδιά από πολλές άλλες ακαδημίες στην Αθήνα και να ελεγχθούν από τους προπονητές του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό σημαίνει σε όλα τα σημεία που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αυτή τη συνεργασία. Ναι. Σαφέστατα ότι και εμείς θα έχουμε, τα δικά μας τα παιδιά θα έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, επειδή πρέπει να υπάρχει και η αξιοκρατία, γιατί εδώ μιλάμε για παιδιά, αν κάποια παιδιά άλλα που θα έρθουν εδώ πέρα είναι πιο μπροστά από τα δικά μας, τότε θα μετέχουν εκείνα σε αυτό το προπονητικό πρόγραμμα. Και όσα παιδιά από τα δικά μας δηλαδή πρέπει να είναι, θα είναι. Για κάθε πότε μιλάμε, κάθε θα μήνα ξεκινήσουμε, είναι... Θα ξεκινήσουμε από το Μάρτιο. Ναι. Αυτό θα ξεκινήσει από το Μάρτιο. Θα πρέπει να ελέγξουμε, θα πρέπει μάλλον να φύγουμε από το χειμώνα, ο οποίος μας δημιουργεί προβλήματα, ούτως ώστε όταν θα ανακοινώνουμε κάποιες ημερομηνίες, αυτές οι ημερομηνίες να μπορούν να τηρηθούν και να μην έχουν, ξέρετε, αγκάθια, να μην σκοντάπτουμε δηλαδή σε έναν κακό καιρό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα είναι 500 χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, και άλλα 500 να γυρίσεις είναι 1000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα, αυτό είναι όλο το σχέδιο με επίκεντρο τη δική σας ακαδημία για όλη την Αθήνα. Είναι και... για όλη την Αττική. Για όλη την Αττική. Ναι. Είναι για όλη την Αττική. Και βέβαια δεν θα πούμε ότι, ξέρετε, όσοι είστε μέσα από την Αττική, αν κάποια παιδιά από κάποια άλλα σημεία, Βιωτία, Χαλκίδα, Πελοπόννησο, θα θέλουν να ακολουθήσουν και να έρθουν σε αυτό το πρόγραμμα, βεβαίως και εμείς θα τα... Κύριε Παπαχριστόπουλε, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι μπορεί να έρθουν πολλά παιδιά και πολλά παιδιά υψηλού επίπεδου, αφού η κάθε ακαδημία θα επιλέγει.
πώς μπορεί να γίνει η τελική επιλογή για τους καλύτερους μέσα από 5-6 προπονήσεις? Είναι πολύ δύσκολο στο δικό μου το μυαλό. Σαφέστατα. Για τα κριτήρια επιλογής. Σαφέστατα και είναι δύσκολο. Γι' αυτό. Ώστε γι' αυτό... κάποιοι από αυτούς, είπαμε, να έρθουν και να μείνουν πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι ένα πολύ μετέπειτα βήμα. Ναι. Έτσι, δηλαδή αυτό θα είναι όταν θα σου έρθει. Η τελική, τελική επιλογή, ναι. Ναι, όταν θα σου έρχεται ένα παιδί που είναι 8, 9, 10 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα παιδί που είναι 10 ετών και ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και έχει αυτό το χάρισμα το παιδί, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως το λέμε, mm-hmm. Θα πρέπει να περιμένει κάποιο χρονικό διάστημα που εκεί, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ θα το ελέγχει, ο ΠΑΟΚ θα το προπονεί, θα το καλεί. Προφανώς και στη Θεσσαλονίκη, όχι προφανώς, θα το καλεί και στη Θεσσαλονίκη σε κάποιες στιγμές για κάποιο τριήμερο, τετραήμερο να κάνει προπόνηση και με τα παιδιά που έχει ο ΠΑΟΚ επάνω. Μες. Και από εκεί και πέρα όταν θα έρθει η ώρα του, είναι σίγουρο... Θα περάσει από πολλά τεστ δηλαδή. ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ θα πάει στην ομάδα στην οποία ανήκει. Είναι και αυτό. Ηθικά, τίμια και όμορφα θα τους πει, μας ενδιαφέρει ο Γιώργος Τάδε, mm-hmm. θέλουμε να τον εντάξουμε στην Ακαδημία μας στη Θεσσαλονίκη. Φοβερή δουλειά, φοβερή δουλειά, μεγάλη ευθύνη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Σίγουρα στην αρχή, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω με την αλήθεια, σίγουρα στην αρχή θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Σίγουρα στην αρχή δεν θα είμαστε 100% έτσι όπως πρέπει, αλλά αυτό είναι η εξέλιξη όλων των πραγμάτων, ότι βλέπουμε τα λάθη μας, τα διορθώνουμε και προχωράμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σε κάτι που έχουμε κάνει από την αρχή και να προχωράμε. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, να εξελισσόμαστε και να προχωράμε. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι όταν νιώθεις ότι αυτό που θέλεις να κάνεις είναι για τα παιδιά, είναι καλό για τα παιδιά, mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Όταν το νιώθεις ο ίδιος. Ναι. Και αυτό το νιώθω δηλαδή. Ωραία. Άρα περιμένουμε το πρώτο δικό σας επίσημο κάλεσμα, έτσι να δούμε πώς θα πάει αυτή η πορεία. Κύριε Παρθόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και να πω ότι όσοι από τη Θεσσαλονίκη έχετε κάποιο γνωστό στην Αθήνα, ναι. Έτσι, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας εδώ να κάνουμε γνωστό το αθλητικό κέντρο και τη συνεργασία μας με τον ΠΑΟΚ, αλλά όσοι από τους ακροατές έχουν κάποιο γνωστό στην Αθήνα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο παιδί που αθλείται και ασχολείται, καλό θα είναι να μας επισκεφτούν, να δουν το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, να δουν τις εγκαταστάσεις μας, να δουν τη δουλειά μας και από εκεί και πέρα να κρίνουν πού θα πάνε το παιδί τους για να αθληθεί. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.